Γεια σας κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα, είστε καλά? Είμαι καλά. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όταν συμβαίνουν. Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας και πολύ ενδιαφέρον θα έχει η άποψή σας για όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε ένα στίγμα από τους δημοκρατικούς. Ήταν αρκετό το δείγμα από την κυρία Κάμαλα Χάρης? Ναι, είναι εντυπωσιακό. Ξέρετε, αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε συσσωρευτικά στοιχεία από διάφορες δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια εντυπωσιακή άνοδο σε ειδικές κατηγορίες του εκλογικού σώματος, όπως για παράδειγμα οι μαύροι ψηφοφόροι, οι ισπανόφωνοι, οι γυναίκες και κυρίως οι νέοι. Δηλαδή σε κατηγορίες στις οποίες η καμπάνια Biden υπολοιπόταν. Είχε χάσει δηλαδή αρκετούς ψηφοφόρους. Επίσης, βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συσπήρωση της εκλογικής βάσης των Δημοκρατικών, χωρίς αυτό να περιορίζει την επιρροή των Δημοκρατικών στους ανεξάρτητους ή σε αυτούς που λέμε στην κειμενόμενη ψήφο. Ναι. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο γεγονός, έτσι, μια νέα υποψηφιότητα αντί του Biden. Και αυτό φαίνεται ότι έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στην αμερικανική πολιτική. Πάντως το στίγμα, ο τρόπος τέλος πάντων αυτό που αφήνει να διαφανεί οι δημοκρατικοί είναι ότι μάλλον επενδύουν σε ένα θετικό μήνυμα παρά σε ένα αρνητικό μήνυμα. Δηλαδή αν έρθει ο Τραμπ θα καταστραφεί ο κόσμος, ενώ αν μείνουμε εμείς ο κόσμος θα μείνει ζωντανός. Αυτή την εντύπωση μου δίνουν ότι ουσιαστικά εκεί θα παίξουν. Το αντίθετο συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον Ντόναλντ Τραμπ που επενδύει στο αρνητικό μήνυμα για την ώρα και λέγαμε νωρίτερα χθες στην πρώτη του ανοιχτή συγκέντρωση ότι ουσιαστικά είπε ότι θα καταστραφεί ο κόσμος. Δηλαδή αν βγει η Κάμαλα Χάρις λέει στους Αμερικανούς θα χάσετε ό,τι με κόπο έχετε κατακτήσει, έχετε μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια. Εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν άμα τη εμφανίσει της Κάμαλα Χάρις και το πιο σημαντικό ότι θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν ξέρω, έχει μια λογική στην πολιτική επικοινωνία όλο αυτό? Κοιτάξτε, προσπαθείς να περάσεις το μήνυμα το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, το να πεις στους δημοκρατικούς ότι είναι καταστροφική μια νέα θητεία Τραμπ είναι πολύ δεδομένο. Οπότε δεν χρειάζονται αυτό το μήνυμα οι δημοκρατικοί. Αυτό έχει περάσει. Είναι, αν θέλετε, μια κοινή αντίληψη στο εκλογικό σώμα, τουλάχιστον στην πλευρά των δημοκρατικών. Οπότε αυτό το οποίο θέλουν να περάσουν είναι οι προγραμματικές τους διακηρύξεις. Δηλαδή να τους διαβεβαιώσουν ότι σε μια νέα θητεία δημοκρατικών έχουν ένα σαφές πρόγραμμα και για την οικονομία, για την κοινωνία, την κοινωνική συνοχή, υποδομές που είναι πάρα πολύ σημαντικές και βεβαίως τη διεθνή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά. Η δική μας σκοπιά, ενώ η ευρωπαϊκή σκοπιά και της κοινή γνώμη και των μέσων ενημέρωσης είναι τόσο κατάφορα υπέρ της Κάμαλα Χάρις, έτσι, και υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι γι' αυτό. Ναι. Από την πλευρά όμως των Αμερικανών, τα πράγματα είναι αρκετά πιο ρεαλιστικά. Ναι. Δηλαδή, okay, μπορεί να καταλαβαίνω ότι η υποψηφιότητα Τραμπ έχει τα δικά της ντεφό, έτσι, τα δικά της πολλά προβλήματα. Από την άλλη, στο τέλος της ημέρας θα κάνουν μια επιλογή η οποία θα καθοδηγηθεί κατά κύριο λόγο από τις εκτιμήσεις τους για την οικονομική τους προοπτική. Εμείς μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση ότι η αμερικανική οικονομία προφανώς είναι τεράστια σε κλίμακα, εξαιρετικά δυναμική κτλ. Ωστόσο, πάρα πολλές κατηγορίες του πληθυσμού έχουν εύλογες ανησυχίες. Και θέλουν διαβεβαιώσεις για την οικονομική τους προοπτική, τα εισοδήματά τους, τα δάνεια τα οποία έχουν. Μην ξεχνάμε ότι είναι υπερδανεισμένα τα αμερικανικά νοικοκυριά. Οπότε, ξέρετε, όλη αυτή η φιλολογία ότι ο Τραμπ έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που όλοι του αποδίδουμε, δεν φτάνει για να τον κερδίσεις. Έτσι, και σε αυτό θέλω έτσι να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, γιατί βεβαίως η Κάμαλα Χάρις έχει αναστρέψει εντελώς τις εκλογικές προτιμήσεις, τις τάσεις τουλάχιστον των εκλογικών προτιμήσεων, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος να καλύψει, προκειμένου να πείσει αυτούς τους ενδιάμεσους ψηφοφόρους ότι πράγματι μια νέα θητεία θα είναι εξαιρετικά δυναμική και θα δώσει απάντηση στα πολύ πρακτικά, αν μπορώ να πω έτσι, προβλήματα του μέσου Αμερικανού ψηφοφόρου, ειδικά εκείνων οι οποίοι βιώνουν εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια τμήματα σε διάφορες πολιτείες. Λέτε κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι η οικονομία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αναρωτιέμαι το διάστημα της Προεδρίας των Δημοκρατικών, το θέμα της οικονομίας συνέπεσε με την ενεργειακή κρίση, με την έκρηξη του πληθωρισμού, συμφωνούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές έχει ένα θετικό αποτύπωμα ή όχι θετικό αποτύπωμα και είναι μια πρόσφορο έδαφος για τον Τραμπ? Έχει σαφέστατα θετικό αποτύπωμα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από την ενεργειακή κρίση είχε μεσολαβήσει και η πανδημία, έτσι, ναι, η οποία έχει τη δική της ηφαισιακή συνέπεια.
Στο διάστημα αυτό λοιπόν η Προεδρία Τραμπ κατόρθωσε να εξασφαλίσει πόρους πάρα πολλών δις προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα υποδομών, να αποκατασταθεί η ισορροπία στην οικονομία. Η Προεδρία Τραμπ, είπατε. Μήπως εννοούσατε. Συγγνώμη, η Προεδρία Biden. Η Προεδρία Biden, ναι, συγγνώμη. Έτσι, οπότε είχαμε μία, γιατί καταλαβαίνετε ότι και στη συνέχεια έτσι, η Προεδρία Biden κλήθηκε να βρεθεί στα απόνερα αυτής της ύφεσης. Οπότε νομίζω ότι έχουν δώσει ισχυρά δείγματα γραφής προς αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, η θέση της Αμερικής εξακολουθεί να είναι επισφαλής από κάποιες απόψεις. Δηλαδή, βλέπετε ότι πόσο μεγάλη ανησυχία υπάρχει, ας πούμε, για τον προστατευτισμό έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού και κυρίως του ανταγωνισμού προερχόμενου από την Κίνα. Yeah. Εκεί ο Τραμπ έχει ένα ισχυρό επιχείρημα και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, ότι ο μόνος τρόπος είναι ουσιαστικά να υψώσει στίχη για να προστατεύσει την αμερικανική οικονομία. Μα δεν το έκαναν οι δημοκρατικοί τώρα πολύ πρόσφατα. Ναι, πρακτικά ακριβώς. Διπλασιάστηκαν οι δασμοί από τα κινέζικα προϊόντα. Μπράβο, ακριβώς. Βλέπετε δηλαδή ότι τα επιχειρήματα Τραμπ έχουν πέρασει και καλώς ή κακώς και οι δημοκρατικοί κλήθηκαν εν πάση περιπτώσει να ακολουθήσουν πάρα πολλές από αυτές τις αντιλήψεις. Βεβαίως σε άλλα πράγματα έτσι είναι καταστροφικό, γιατί αν πάμε σε έναν απομονωτισμό ή σε έναν οικονομικό εθνικισμό θα λέγαμε των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό θα έχει συνέπειες και για την ίδια την οικονομία της Αμερικής, αλλά βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομία. Αυτά όμως θέλω να σας πω ότι σε τελική ανάλυση για να φτάσουν στον μέσο ψηφοφόρο θέλουν αρκετά μεγάλη επεξεργασία. Στο συνέδριο τώρα των Δημοκρατικών το βασικό επιχείρημα είναι ότι πρέπει να πάμε πόρτα-πόρτα έτσι για να πείσουμε τους ψηφοφόρους κτλ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι πολλές φορές νομίζουμε ότι όλες οι καμπάνιες πλέον γίνονται digital, έτσι με ψηφιακά μέσα, με πάρα πολύ ωραία spots κτλ. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να υποκατασταθεί σε καμία προεκλογική καμπάνια η προσωπική επαφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες δύο μέρες η Κάμαλα Χάρις δεν είναι στο συνέδριο των Δημοκρατικών, γιατί κάνει τη δική της περιοδία. Έτσι προσπαθεί να καλύψει αυτό το έδαφος και θα επιστρέψει προφανώς για να κάνει και κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν, ας πούμε, η ομιλία της Όπρα Γουίνφρι εχθές, του Μπιλ Κλίντον. Έτσι, δηλαδή, συστρατεύονται πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και θα γίνει αυτό μέχρι την τελευταία μέρα, ουσιαστικά πριν κλείσουν οι κάλπες, γιατί η μάχη θα είναι εξαιρετικά αμφίρροπη. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχουμε πάρα πολλούς λόγους να θεωρούμε ότι η Προεδρία Χάρις θα είναι έτσι, αρκετά πιο σημαντική έτσι, για το παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και να σεβαστούμε προφανώς και τις προτιμήσεις των Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι, όπως είπα, έχουν τα δικά τους κίνητρα, τις δικές τους αντιλήψεις και προτιμήσεις. Κάνατε στην εισαγωγή μια διάκριση αφιλετική, το βάζω σε εισαγωγικά, για τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Γυναίκες, μαύροι ψηφοφόροι, λατίνοι ψηφοφόροι. Αυτό είναι, μπαίνει στη ζυγαριά, δηλαδή είναι ένα υπολογίσιμο στοιχείο, μετανάστευση, αμβλώσεις. Θέλω να πω φυλετικές διακρίσεις και κοινωνικές διακρίσεις. Πώς ζυγίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Απολύτως, γιατί μιλάμε για σε ορισμένες πολιτείες, στη Τζόρτζια για παράδειγμα, στη Βορειά Καρολίνα, έτσι έχουμε μεγάλους πληθυσμούς μαύρων ψηφοφόρων. Σε άλλες πολιτείες έχουμε μεγάλα τμήματα ισπανόφωνων ψηφοφόρων κτλ. Επίσης οι νέοι είναι μία παράμετρος η οποία δεν πρέπει να την παραλείπουμε και ο Μπάιντεν ήταν πάρα πολύ άσχημες επιδόσεις στην προσέλκυση νέων ψηφοφόρων. Όταν πηγαίνουμε σε αυτή τη φάση πλέον της προεκλογικής καμπάνιας, ο στόχος δεν είναι προφανώς το γενικό κοινό, αλλά να καλύψεις το έδαφος εκεί που φαίνεται ότι έχεις απώλειες. Και σε αυτά τα τμήματα των ψηφοφόρων είναι ευνοϊκές προϋποθέσεις, δεν είχαν συσπηρωθεί από την καμπάνια Biden, αλλά τώρα πλέον είναι αρκετά πιο ισχυρές προϋποθέσεις για να προσελκύσει αυτούς τους ψηφοφόρους. Ξέρετε, το σημαντικό είναι αυτοί οι άνθρωποι όχι απλώς να έχουν μια καλή άποψη για σένα, αλλά να προσέλθουν και να ψηφίσουν. Έτσι, είτε στις κάλπες, είτε προφανώς με την επιστολική ψήφο η οποία προβλέπεται στην Αμερική. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό και για να τους κερδίσεις αυτούς οι οποίοι έχουν πάρα πολλούς λόγους, ξέρετε, να θεωρούν ότι έχουν αποξενωθεί από το οικονομικό σύστημα, από το καθεστώς, από το κράτος, έχουν βιώσει εις βάρος τους διακρίσεις κτλ. Εδώ να βάλω και μία άλλη παράμετρο, ότι η καμπάνια Τραμπ βλέπετε ότι κατά πολύ περίεργο και παράδοξο τρόπο βάλει εναντίον των γυναικών, που είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Δηλαδή είναι αυτό το κλασικό που λένε ότι η κυρία η οποία δεν έχει τεκνοποιήσει, για παράδειγμα, και κάθεται με τη γάτα της κτλ. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι, ναι, είναι. Στην Ευρώπη δεν μπορώ να πιστέψω κάποιο από τα κόμματα, ακόμα και τα αντισυστημικά, έτσι, να προβάλλει ένα τέτοιο τύπο επιχείρημα εναντίον του γυναικείου πληθυσμού.
Δυστυχώς στην Αμερική υπάρχουν τόσο συντηρητικά τμήματα της κοινωνίας, υπερσυντηρητικά, τα οποία, για τα οποία αυτό το μήνυμα έχει πέρασει. Ναι. Έτσι, ωραία. Όπως επίσης το δικαίωμα ακολοχρησίας. Ναι. Ωραία. Ας το δούμε λίγο διαφορετικά. Περίπου περιγράψαμε ένα δυνητικό κοινό ψηφοφόρων για την Κάμαλα Χάρις. Και περίπου περιγράφεται ένα δυνητικό κοινό για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ στην Ευρώπη και περισσότερο εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι μια κρίσιμη μάζα είναι το κέντρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ της μίας και της άλλης ομάδας δεν είναι ενιαία η ομάδα ή απαρτίζεται από διαφορετικά στοιχεία. Υπάρχει αυτό που λέμε κρίσιμη μάζα και πού θα ακούσει και τι περιμένει και ποιοι είναι. Ωραία. Αυτή η μάζα λοιπόν, επειδή είναι λίγο διαφορετικό το πολιτικό φάσμα έτσι, σε σχέση με την Αμερική ή μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Και ακριβώς επειδή έχουμε μόνο δύο επιλογές στην πραγματικότητα, έτσι, είτε θα πας με τους Ρεπουμπλικανούς είτε με τους Δημοκρατικούς, αυτό που λέμε εμείς κέντρο είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κειμενόμενη ψήφο, δηλαδή αλλάζουν στάση. Και προσέξτε, δεν αλλάζουν στάση μόνο μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά μπορεί να επιλέξουν ακόμη και την αποχή. Σε αυτούς λοιπόν πρέπει να δώσεις ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο για να καταλήξουν στην κάλπη. Και τους ενδιαφέρει κυρίως να είναι τόσο στοχευμένο ώστε σε συγκεκριμένες πολιτείες τις οποίες μπορούν να κερδίσουν, είτε το ένα είτε το άλλο κόμμα, να προκύψει και ένας ικανός αριθμός εκλεκτόρων. Αυτό είναι ουσιαστικά το μεγάλο στοίχημα. Είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε γιατί τα δικά μας εκλογικά συστήματα λειτουργούν αρκετά διαφορετικά. Είναι πλειοψηφικά κτλ. Άρα θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που λέμε μετριοπαθές κέντρο ούτως ή άλλως είναι στην πλευρά των δημοκρατικών. Mm-hmm. Τώρα το πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους θα δουν στην υποψηφιότητα Χάρις αρκετά επιχειρήματα ώστε όντως να την υποστηρίξουν με θέρμη και να ψηφίσουν και να δημιουργηθεί έτσι ο ικανός αριθμός εκλεκτόρων, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχει ένα δεδομένο, αναφέρομαι πάλι στην κρίσιμη μάζα των μετριοπαθών ψηφοφόρων που βρίσκονται μεταξύ των δύο. Το δεδομένο είναι ότι υπάρχει ήδη μια καταδίκη, σοβαρή καταδίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ και σοβαρά αδικήματα και μεγάλος καταλόγος αδικημάτων και τρεις πολύ σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες. Κάποιες από αυτές, οι δύο τουλάχιστον, είναι εξαιρετικά σοβαρές. Που σημαίνει είναι υπόδικος, έτσι στην νομική γλώσσα λέγεται υπόδικος. Αυτό μετράει, παίζει ρόλο. Αυτό μετράει μόνο ηθικά, γιατί πράγματι είναι πρωτοφανές έτσι, και για τα χρονικά της Αμερικανικής Δημοκρατίας να έχουμε έναν άνθρωπο υποψήφιο. Καλώς ή κακώς όμως το Αμερικανικό Σύνταγμα δεν είχε βάλει τέτοιους περιορισμούς, δηλαδή κάποιος ο οποίος βαρύνεται με όλες αυτές τις κατηγορίες κτλ. Να μην κατέλθει ως υποψήφιο. Δεν το λέω για αυτό, για τους ψηφοφόρους, αν επηρεάζει το ποινικό μητρό του υποψήφιου. Κοιτάξτε, για την πλευρά των Ρεπουμπλικανών όχι. Γιατί εδώ αυτός ο άνθρωπος έχει κατορθώσει να διαμορφώσει ένα ηρωικό προφίλ, ότι με καταδιώκει το σύστημα κτλ. Οπότε αυτό πολλές φορές συσπηρώνει περισσότερο τους δικούς του οπαδούς, όσο και αν μας φαίνεται παράδοξο, και προφανώς δημιουργεί αντιθέσεις στους άλλους. Έτσι. Αλλά θέλω να πω στην περίπτωση Τραμπ, όλο αυτό, όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι κάτι τωρινό, έχει διαμορφώσει ένα ηρωικό προφίλ και αυτό το εκμεταλλεύεται κανονικά. Έτσι, είδατε ότι ακόμη και στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας που έγινε, ουσιαστικά η κατηγορία, προσπάθησε να στρέψει την κατηγορία κατά του καθεστώτος, εννοώ του κράτους, έτσι, γιατί οι μυστικές υπηρεσίες δεν τον προστάτευσαν επαρκώς. Δηλαδή εμφανίζεται ως διοκόμενος και αυτό προφανώς δημιουργεί μια επιρροή σε κομμάτι των ψηφοφόρων οι οποίοι έχουν αντισυστημικές τάσεις, αντιλήψεις κτλ. Άρα θέλω να πω, θυμάστε λίγο την περίπτωση Περλουσκόνη, έτσι, ο οποίος και αυτός βαρυνόταν με ένα σωρό αδικήματα. Αυτό δεν τον επηρέασε τελικά ιδιαίτερα από την άποψη της εκλογικής του επιρροής.